Hello, hello, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιάννης και είμαι ένας street φωτογράφος. Σήμερα θα σου δώσω 4 συμβουλές όσον αφορά την street photography. Πώς μπορείς καλύτερα να προετοιμαστείς. Συμβουλή πρώτη, να διαλέξεις έναν φακό πριν ξεκινήσεις για τη street photography. Και αυτό γιατί, για να αποφύγεις την αλλαγή των φακών καθ' όλη τη διάρκεια της φωτοβόλτας σου, να το πω, γιατί μπορεί να χάσεις μια πολύ σημαντική ιστορία. Και δεν θέλεις να το χάσεις για αυτόν τον λόγο. Πίστεψε με, το έχω πάθει, το έκανα κι εγώ και από τότε είπα θα παίρνω έναν φακό και αυτός είναι κυρίως ένα zoom, παιδιά, ο οποίος είτε μακριά είτε κοντά μπορώ να έχω την ιστορία που διαδραματίζεται μπροστά μου και δεν θα τη χάσω ποτέ. Συμβουλή number 2. Συμβουλή δεύτερη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, σκέψου τι ώρες θες να βγεις. Γιατί δεν είναι όλες οι ώρες κατάλληλες για την street photography. Τουλάχιστον κατά τη δικιά μου την άποψη. Εγώ τι προτιμάω? Προτιμάω να βγαίνω πρωί 8-9 η ώρα, βαριά 10 και να γυρνάω 12. Το διάστημα 1 με 6 η ώρα, ειδικά καλοκαιρινούς μήνες, δεν βγαίνω με τίποτα. Όλος είναι πολύ ψηλά και οι φωτογραφίες σου φαίνονται λίγο υπερφωτισμένες και δεν σου δίνει και τόσο ωραία χρώματα. Άρα διαλέγω πρωί ή διαλέγω μετά τις 6. Και πάντα εξαρτάται και τον εποχή, αλλά να ξέρετε, το πιο σημαντικό ότι βγαίνω όλους τους καιρούς. Βρέξει, χιονίσει, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, η street photography δεν έχει όρια σε αυτό. Κατά προτίμηση, βγες πρωί. Συμβουλή number 3. Συμβουλή number 3. Χρησιμοποίησε όλα τα στοιχεία γύρω σου. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν βγαίνεις για street photography, μην απλά βαράς οτιδήποτε βρεις μπροστά σου, αλλά κοίταξε το περιβάλλον σου γύρω σου. Τι έχεις? Έχεις αυτοκίνητα, έχεις καθρέφτες για αντανακλάσεις, έχεις καπό για αντανάκλαση, έχεις δρόμους. Τι έχουν οι δρόμοι? Έχουν γραμμές οι δρόμοι. Έχεις δέντρα. Το δέντρο χρησιμοποιείται σαν κάδρο σε έναν άνθρωπο. Έχεις πινακίδες αντίστοιχα. Έχεις κάγκελα τα οποία μπορείς να δώσεις τεχνική κάδρο μέσα στο κάδρο. Άρα, τι εννοώ, όλα αυτά τα στοιχεία του δρόμου χρησιμοποίησε τα στη λήψη σου και βάλε και λίγο από τους κανόνες της φωτογραφίας. Let's go to number 4. Τέταρτη συμβουλή και η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω. Less is more. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι όσο λιγότερα δείχνεις στην φωτογραφία σου, τόσο πιο πολλά λες. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Το μάτι μας μπερδεύεται, χάνεται. Χρειάζεται να έχουμε τις σωστές πληροφορίες για το θέμα μας που θέλουμε να δείξουμε, να κατευθύνουμε τον θεατή εκεί που εμείς έχουμε τραβήξει τη λήψη, στο θέμα μας. Άρα, παιδιά, κόβουμε την λήψη. Δεν χρειαζόμαστε πολλές πληροφορίες πάνω στη φωτογραφία μας, στην ιστορία μας. Χρειάζεται τόσο όσο. Γι' αυτό να κόβετε τις φωτογραφίες σας, δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλη. Λίγες λεπτομέρειες, λίγες πληροφορίες, ώστε ο θεατής να δει κατανοητά αυτό που εσείς έχετε τραβήξει. Γι' αυτό κροπάρετε, παιδιά, κροπάρετε. Και λίγο πριν κλείσουμε, λίγες τελευταίες συμβουλές, λίγο πριν ξεκινήσετε. Λοιπόν, ένα ωραίο τρίκ για να έχετε μία ευθυγράμμιση στην κάμερά σας και για να μην λερώνετε και την κάμερά σας, είναι να βάλετε εδώ κάτω τη βάση από το τρίποδο. Τώρα την έχω στην κάμερα που γράφει, βέβαια. Τη βάζουμε εδώ πέρα και έτσι η κάμερα μας αποκτά ευθυγράμμιση όταν την ακουμπήσουμε κάπου και δεν λερώνεται, δεν μουσκεύεται άμα θέλουμε να τη βάλουμε πάνω σε νερά για να βγάλουμε μια αντανάκλαση χαμηλή. Πριν ξεκινήσεις, λοιπόν, μην ξεχάσεις μπαταρία να είναι γεμάτη ή να έχεις δεύτερη μαζί σου, αν δεν είσαι σίγουρος. Παιδιά, το καπάκι, γιατί έχω ακούσει κιόλας ότι δεν έχουν ανοίξει το καπάκι και δεν μπόρεσαν να βγάλουν φωτογραφίες, άρα σημαντικό πριν ξεκινήσετε να βγάλετε το καπάκι. Κάρτα μνήμης γεμάτη μέσα στην κάμερα, όταν βγάζετε τις φωτογραφίες, ξαναβάλτε τη αμέσως μετά, μην την αφήνετε έξω, θα την ξεχάσετε, είναι μαθηματικά, είναι σίγουρο. Και κάτι σημαντικό, νεράκι και για να μην διψάσετε, αλλά και για να δημιουργήσετε αντανακλάσεις.
θα σας δώσω το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας άρεσε αυτές οι συμβουλές. Θέλω να μου πείτε και εσείς μερικές συμβουλές πάνω στη φωτογραφία. Δεν τα ξέρω όλα εγώ. Εγώ μοίρασα αυτές τις τέσσερις, οι οποίες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές. Σχολιάστε μου ό,τι θέλετε να μου πείτε. Είμαι εδώ. Για όσους άρεσε, ξέρετε, subscribe, like, share, comment. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δώσω το επόμενο.